Καλησπέρα, συντροφοί και φίλοι. Θα αναφερθώ λίγο στο ζήτημα του συνδυασμού φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Ήδη υπόθηκαν πολύ σημαντικά και από το Γενικό Γραμματέα και από την προηγούμενη ομιλία. Και έχει αναδειχθεί και από τι προηγούμενε ομιλίε ότι ο αστικό σχεδιασμό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα το πρόβλημα. Πρώτα και κύρια, γιατί έχει να κάνει με το κριτήριο τη παραγωγή σήμερα στον καπιταλισμό. Μια πλευρά στην οποία θέλω να εστιάσω είναι ότι ο, ο ίδιος αυτός ο αστικός σχεδιασμός αντιμετωπίζει αποσπασματικά το πρόβλημα, διότι επικεντρώνει αποσπασματικά σε πλευρές του και όχι συνολικά. Αν σκεφτούμε σε περιοχές που μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές δραστηριότητες, είτε αυτό είναι η Δυτική Αττική και γενικότερα, τι κινδύνους συνολικά μπορεί να έχουμε, μπορούμε να καταλάβουμε το ζήτημα της επικινδυνότητας ότι δεν περιορίζεται μόνο στον κίνδυνο και στις επιπτώσεις από μια φυσική καταστροφή, όπως είναι ο σεισμός, όπως είναι η θεελώδης άναμη, όπως είναι οι πλημμύρες, αλλά μπορεί να έχουμε και άλλα προβλήματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει να κάνει με περιοχές που, ε, στις οποίες υπάρχουν εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες, όπως είναι έφλεκτες, εκρηκτικές, τοξικές, για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Εννοούμε δηληστήρια, εννοούμε άλλε χημικέ βιομηχανίε, εγκαταστάσει υγραερίων κτλ. ή εγκαταστάσει μεταφορά τέτοιων ουσιών. Όπου υπάρχει ο κίνδυνο ενό βιομηχανικού ατυχήματο μεγάλη έκταση. Δηλαδή μια έκρηξη, μια διαρροή τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα, που φυσικά το μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν περιορίζονται οι επιπτώσει του στο προσωπικό τη εγκατάσταση στι γειτονικέ, αλλά μπορεί να καλύψουν μια ολόκληρη περιοχή. Τι εννοούμε, ακόμα και εδώ, α πούμε, που είμαστε, μπορεί να μην έχουμε δίπλα μα μια βιομηχανική εγκατάσταση, όμω σε κάποια απόσταση, μέσα στην περιοχή τη Αντική, αν γίνει ένα τέτοιο ατύχημα, μπορεί να επηρεάσει μια μεγάλη περιοχή. Αυτό το δείχνουν μια σειρά τέτοιου είδους ατυχήματα, τα οποία έχουν γίνει σε διεθνές επίπεδο και στη χώρα μας κάποια. Φυσικά, εντάξει, δεν επιτρέπει ο χρόνος να αναλύσουμε, όμως να πω ε, κάποια χαρακτηριστικά. Ένα πολύ σοβαρό που έχει γίνει, για παράδειγμα, είναι στο Μεξικό το 1984, όπου είχαμε σε έκρηξη εγκαταστάσεων υγραερίου και είχε σαν αποτέλεσμα 650 νεκρούς και πάνω από 6.000 τραυματίες, και πιο πρόσφατο στη Γαλλία, στην Τουλούζη, όπου υπήρχε εργοστάσιο λοιπασμάτων κοντά, μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Έγινε έκρηξη το 2001 και είχαμε 30 νεκρούς, 2.240 τραυματίες και πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον. Στην Αμερική έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Ένα χαρακτηριστικό που ίσως το έχετε ακούσει το 2005 στο δηληστήριο της BP στο Τέξας με 15 νεκρούς και 170 τραυματίες κτλ. Μια άλλη πλευρά πολύ σημαντική είναι και ατυχήματα... τα οποία ε, έχουν επιπτώσεις λόγω των τοξικών ουσιών. Ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι στην πόλη Σεβέζο της Ιταλίας... αυτό είναι συνήθως γνωστό γιατί από εκεί πήρε το όνομά της... και η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία για αυτά τα ατυχήματα... όπου εκεί είχαμε διαρροή μεγάλης ποσότητας της, της καρκινογόνου... ουσίας ε, μιας, από τις, ε, μιας ομάδας ουσιών που είναι οι διοξίνες... Όπου εκεί είχαμε πολύ σοβαρέ συνέπειε και υπήρχε ο φόβο τερατογενέσεων, προβλήματα στον αναπαραγωγικό σύστημα και άλλε επιπτώσει. Και βέβαια, επίση, ένα πολύ γνωστό που είναι και το πιο σοβαρό που έχει γίνει σε αυτή την κατηγορία είναι στην πόλη Μποπάλ τη Ινδία το 1984. Όπου ε, μετά από διαρροή τη πολυτοξική ουσία υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα υγεία σε μια ολόκληρη πόλη και εκεί μόνο οι επίσημε πηγέ τη κυβέρνηση στην Ιδία αναφέρουν τουλάχιστον 3.800 θανάτου και 11.000 που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υπάρχουν και άλλε πηγέ που αναφέρουν και πιο σοβαρά. Αντίστοιχα, μπορεί να υπάρχουν μια σειρά δραστηριότητε με τέτοιε ουσίε, έφλεκτε, τοξικέ, μέσα σε κατοικημένε περιοχέ και να έχουμε μεταφορά, είτε με βιτιοφόρα, με τρένα, με πλοία, να θυμίσουμε ας πούμε, το ατύχημα το θανατηφόρο στα Καμένα Βούρλα το 1999, να έχουμε δηλαδή ένα ατύχημα λόγω ε, κάποιας αστοχίας κατά τη, τη μεταφορά. Και βεβαίως κάθε δραστηριότητα, ακόμα και δεν είναι μεγάλη εγκατάσταση, μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή, αναφέρθηκε ήδη, αν έχουμε είτε τοξικές ουσίες, είτε από απόβλητα, είτε από κανονική δραστηριότητα, είτε έχουμε κρυκτικές και έφλεκτες, μπορεί να υπάρξει ο κίνδυνος. Αυτό που θέλω να θέσω ε, σε αυτή την ομιλία και να δώσουμε μια έμφαση είναι το εξή: Ότι μπορεί και να έχουμε συνδυασμό όλων αυτών. Τι εννοούμε, Όλοι έχουμε στο μυαλό μα, λέμε πλημμύρα, σεισμό. Ότι ο κίνδυνο, α πούμε, από μια πλημμύρα είναι να μα παρασύρουν τα ορμητικά νερά ή ο κίνδυνο από το σεισμό, η κατάρρευση σεισμο η κατασκευων ε, που αναφέρθηκαν ήδη. Υπάρχει και ο κίνδυνο. Ακριβώ σε μια περιοχή που έχουμε τέτοιε εγκαταστάσει, το ίδιο αυτό το φυσικό φαινόμενο, είτε η πλημμύρα είτε ο σεισμό, να είναι η αφορμή για να έχουμε ένα μεγάλο τεχνολογικό ατύχημα. Μάλιστα, επειδή έχουν συμβεί πολλά τέτοιου είδου ατυχήματα ε, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει πλέον και όρο επιστημονικό που ε, είναι ε, Νάτε κατηχήματα που ουσιαστικά ξεκινάει από τα, από τα αρχικά των αγγλικών όρων. Που είναι ουσιαστικά ατυχήματα τεχνολογικά που προκαλούνται από φυσικέ καταστροφέ. Δύο χαρακτηριστικά είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που ξέρουμε όλοι, το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα ε, στην Ιαπωνία, που ξεκίνησε μετά από το σεισμό και το τσουνάμι που ακολούθησε. Όπω επίση και στο σεισμό του 99 τη Τουρκία, που όλοι τον θυμόμαστε, εκεί υπήρχαν κρίξει σε δηληστήρια που είχαν ξεκινήσει από τον ίδιο το σεισμό. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι η χώρα μας έχει, θεωρείται η πρώτη σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη και η έκτη παγκόσμια. Αν σκεφτούμε τις επιπτώσεις και την, τις αδυναμίες στην πολιτική προστασία που τις είδαμε χαρακτηριστικά και στο Μάτι και στη Μάνδρα και σε όλες τις άλλες καταστροφές και στη Χαλκιδική, μπορούμε να αναλογιστούμε τον κίνδυνο ακριβώς από ένα τέτοιο μεγάλο τεχνολογικό ατύχημα που θα ξεκινήσει από φυσική καταστροφή και το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Και μέσα επιπτώσεις δεν είναι μόνο από όλα αυτά, οι επιπτώσει που μπορεί να έχουμε στον πληθυσμό και από το συνδυασμό όλων αυτών, αλλά και δευτερεύουσε. Α πούμε, μια τέτοια φυσική καταστροφή, ένα μεγάλο ατύχημα, μπορεί να έχουν επίπτωση στο σύστημα ηλεκτροδότηση ή σε άλλε κρίσιμε υποδομέ, που και αυτό με τη σειρά του θα έχει επιπτώσει και, και στο πόσο εύκολα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ατύχημα, αλλά και στην επικίνδυνοτητα συνολικά. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε ολοκληρωμένα το πρόβλημα, Πρέπει να δούμε το εξή, ότι και στη φάση που είναι να ξεκινήσει ένα ατύχημα ή κάποιο άλλο έτσι επικίνδυνο γεγονό, και στη φάση τη εξέλιξη του, αν θέλουμε να εκτιμήσουμε σωστά και ολοκληρωμένα, πρέπει να δούμε αυτό που λέμε αλληλεπίδραση παραγόντων, ότι δεν μπορούμε να το δούμε στατικά. Πολλέ πλευρέ μπορούμε να δούμε. Πόσο, για παράδειγμα, επηρεάζουν οι δραστηριότητε που υπάρχουν μέσα σε μια περιοχή δασική, στο πόσο εύκολα θα ξεκινήσει η φωτιά ή το τι βλάστηση υπάρχει και το τι άλλε δραστηριότητε, πόσο μπορεί να επηρεάσουν την ίδια την εξέλιξη. Θυμάστε ότι είχε αναδειχθεί, για παράδειγμα, ότι στην πυρκαγιά στο Μάτι, ότι τα ίδια τα χαρακτηριστικά των στήλων τη ΔΕΗ, Πίσα κτλ. που ήταν καλυμμένοι, ότι βοήθησαν στο να επεκταθεί πιο γρήγορα. Πώ. Επηρεάζει γενικότερα την επικίνδυνοτητα η ίδια η πυκνότητα του πληθυσμού σε μια περιοχή, Πώς είναι το δικό δίκτυο, Ποιε άλλε δραστηριότητε μπορεί να γίνονται συνολικά για να εκτιμήσουμε την τροτότητα μια περιοχή για την πλημμύρα, Πόσο αυτό μπορεί να επηρεάζεται από το σύνολο των δραστηριοτήτων. Άρα, αν θέλει κανεί να πει πώ πρέπει να ήταν ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό έκτακτη ανάγκη, πρέπει να δούμε ότι και στην πρόληψη και στην προετοιμασία και στο τι μέτρα θα πάρουμε, πρέπει να δούμε συνολικά την περιοχή. Όλα τα δυνατά γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποιο επικίνδυνο γεγονό, την αλληλεπίδρασή του, πώ θα εκτιμήσουμε την εξέλιξη όλων αυτών των φαινομένων και βεβαίω. Έτσι να δούμε τη συνολική τροτότητα μιας περιοχής, όπως είναι και ένας όρος που χρησιμοποιείται, και το τι μέτρα πρέπει να λαμβάνουμε τι καταλαβαίνουμε από όλα αυτά, ότι ακόμα και αν υπάρχουν στα χαρτιά κάποια σχέδια, σίγουρα έχουν σημαντικές ελλείψεις, διότι δεν βλέπουν έτσι ολοκληρωμένα όλα αυτά τα ζητήματα. Το θεσμικό πλαίσιο περιορίζεται στην πραγματικότητα στο να υπάρχει σε επίπεδο δήμων ή περιφερειών κάποια μνημόνια ενεργειών για ρόλου και αρμοδιότητε για το ποιο κάνει τι σε περίπτωση μια καταστροφή. Στην ουσία δεν προβλέπεται ούτε στο ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο όλη αυτή η εκτίμηση και η αλληλεπίδραση. Ακόμα και στι περιοχέ που έχουν εγκαταστάσει που υπάγονται στην οδηγία σε βέζο, όπω είναι τα δηληστήρια και άλλε τέτοιε εγκαταστάσει, ακόμα και εκεί που προβλέπονται έστω στο νομοθετικό πλαίσιο κάποιες μελέτες επικινδυνότητας και σενάρια και εκεί πάλι ε, περιορίζονται στο πώς εκτιμούνται. Εκτιμούνται στατικά με βάση κάποια σενάρια και όχι με βάση την αλληλεπίδραση. Και έτσι και τα αντίστοιχα σχέδια, τα ΣΑΤΑΜΕ, αν έχετε ακούσει, που είναι τα σχέδια αντιμετώπιση αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, ακόμα και αν έχουν εκπονηθεί, δεν έχουν ολοκληρωμένη εκτίμηση και δεν έχουν επικαιροποιηθεί και δοκιμαστεί. Μια άλλη πλευρά που δεν τη λύνει το νομοθετικό πλαίσιο είναι ότι δεν θέτει σαφή κριτήρια για το πώ θα αποφασιστεί, για παράδειγμα, το ποια δράση προστασία θα έχουμε για τον πληθυσμό. Έχει δείξει σχετική επιστημονική τεκμηρίωση ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντε που επηρεάζουν. Να πούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Ε, Α θεωρήσουμε ότι, για παράδειγμα, στο Θριάσο ή σε μια άλλη περιοχή, επειδή υπάρχει κίνδυνο, είτε από δασική πυρκαγιά, είτε από βιομηχανικό ατύχημα μεγάλη έκταση ή από κάτι άλλο, ότι αποφασίζεται εκένωση. Αν φρακάρουν οι δρόμοι, που ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, το βλέπουμε κάθε μέρα. Τι θα συμβεί, Έχει δείξει η πείρα επιστημονικά ότι μπορεί τελικά να έχουμε περισσότερε επιπτώσει. Αν απ' την άλλη πούμε ότι για να αποφύγουμε τον συνοστισμό, να πούμε στον πληθυσμό να μείνει στα σπίτια του και καθοδηγηθεί γι' αυτό, Πάλι μπορεί να έχουμε άλλε επιπτώσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, να έχει διαρροή τοξικών ουσιών και να μετά από κάποιο διάστημα η συγκέντρωση μες στο σπίτι, αν δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένε, δηλαδή οι υποδομέ για να κλειστούν μέσα οι κάτοικοι, να έχουμε μεγαλύτερε τοξικέ συγκεντρώσει. Εξάλλου, ακόμα και όλα αυτά να είχαν λυθεί, που δεν έχουν λυθεί και δεν τα λύνει το νομοθετικό πλαίσιο. Οι ίδιε οι ελλείψει οι σημερινέ, τι υποδομέ, το προσωπικό, στο σύνολο όλων των δράσεων που θα πρέπει να υπάρχουν, υπονομεύουν και την όποια εφαρμογή στην πράξη των όποιων σχεδίων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι ίδιοι μέσα στο νομοθετικό του πλαίσιο ομολογούν ότι δεν έχουν υποδομές σήμερα. Δεν υπάρχουν υποδομέ σήμερα που να μπορούν να μετρήσουν κατά τη διάρκεια εξέλιξη ενό βιομηχανικού ατυχήματο να μετρήσουν επικίνδυνε ουσίε και να μπορέσουν να δώσουν αποτέλεσμα. Οπότε το ομολογούν από μόνοι του ότι δεν θα μπορούν να εκτιμήσουν για να πούν πρέπει τελικά ας πούμε, να εκενωθεί μια περιοχή ή δεν πρέπει. Όσο για το αν έχει ενημερωθεί ο πληθυσμό και έχει εκπαιδευτεί, αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Νομίζω όλοι εδώ εσεί από την ίδια την πείρα σα γνωρίζετε ότι καμία ουσιαστική ενημέρωση, καμία ουσιαστική εκπαίδευση δεν έχει γίνει καμία άσκηση ετοιμότητα. Η όποια ενημέρωση μπορεί να περιορίζεται σε κάποια φυλάδια, κάποιε οδηγίε αυτοπροστασία από το διαδίκτυο κτλ. Και βεβαίω το σύνολο των μέσων, των υποδομών, του προσωπικού που απαιτείται για τις υπηρεσίες αυτές εκτός της ανάγκης, οι υπηρεσίες που θα πρέπει να υπάρχουν για την ε, περίθαλψη των πληγέντων, νοσοκομεία, χώρου για να πάει ο πληθυσμό την ώρα του σεισμού, ελεύθεροι χώροι για να μπορέσουμε να πούμε αυτό που λέμε: οι χώροι οι ελεύθεροι, όχι να καθόμαστε κάτω από τα τζάμια που μπορεί να πέσουν ε, σε ένα μετασυσμό κτλ. Ότι δεν υπάρχουν. Η οργάνωση των υπηρεσιών πολιτική προστασία μέσω Δήμων και Περιφερειών στο σημερινό ε, ουσιαστικά θεσμικό πλαίσιο των λειτουργία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια των Δήμων και των οδηγεί σε αυτή την εκρηκτική κατάσταση. Οι υπηρεσίε πολιτική προστασία είναι υποστελεχωμένε. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι πάλι σε όλα αυτά τα θεσμικά πλαίσια αναφέρεται, για παράδειγμα, προτρέπεται να το πούμε έτσι, ότι οι Δήμοι και Περιφέρειες θα πρέπει να, κάνουν, να καταρτίζουν μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, ώστε να εξασφαλίσουν επιπλέον πόρους για ενίσχυση του έργου τους όταν θα υπάρχει μια έκτακτη κατάσταση. Τι συμπέρασμα λοιπόν βγάζουμε, ότι στην καλύτερη περίπτωση, αν υπάρχουν κάποια σχέδια, κάποια μνημόνια ενεργειών, αυτά είναι ανεπαρκή. Δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των κινδύνων και την αλληλεπίδρασή τους, δεν ενσωματώνουν τα αναγκαία δεδομένα που πρέπει να, να, ενσωματώνονται σε την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη μια καταστροφή, ένα ατύχημα. Δεν επαρκούν τα μέσα υποδομές στο προσωπικό, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός σχεδιασμός και αντιμετώπιση και ο ίδιο ο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων είναι ανεπαρκή. Αυτό έχει φανεί σε όλε τι περιπτώσει που χρειάστηκε και δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού. Είναι τυχαία όλα αυτά, όχι βέβαια. Έχουν να κάνουν ακριβώ με την ίδια τη φύση του αστικού κράτου και την οικονομική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, που έχουν σαν αποστολή του τη διασφάλιση τη καπιταλιστική κερδοφορία. Και γι' αυτό, για τον ίδιο λόγο, δεν λαμβάνονται και μέτρα πρόληψης, δεν λαμβάνονται μέτρα υγιενούς ασφάλειας πρόληψης, δηλαδή του κινδύνου στην πηγή, το τι αποστάσεις ασφαλείας θα υπάρχουν μεταξύ δραστηριοτήτων, τι εγκαταστάσεις θα υπάρχουν μέσα σε κάθε περιοχή, πώς θα είναι δηλαδή η χρήση γης και γενικότερα. Μόνο στο σοσιαλισμό όπου η ικανοποίηση του συνόλου των κοινωνικών αναγκών είναι το κριτήριο της παραγωγής, μόνο εκεί μπορεί να εξασφαλιστεί και το ότι ο καθαρισμός των χρήσεων γης και η αποστάσεις ασφαλείας και η ίδια η λειτουργία όλων αυτών των ζητημάτων πρόληψης και ε, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών μπορεί να βασίζεται στο κριτήριο της προστασίας του πληθυσμού. Φυσικά, δεν περιμένουμε παθητικά να ανοίξει αυτή η ελπιδοφόρα διέξοδος. Παλεύουμε σήμερα, παλεύουμε κάθε μέρα αποφασιστικά για να μην ξαναζήσουμε καταστροφέ όπω αυτέ στο Μάτι, στη Μάνδρα, στο Σαρονικό, στη Χαλκιδική, στην Πελοπόννησο παλιότερα. Απαιτούμε άμεσα συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει υποδομή πρόβλεψη και πρόληψη και πραγματικό εφαρμόσιμο σχεδιασμό εκατοξανάγκη. Απαιτούμε δηλαδή και την άμεση λήψη μέτρων πρόληψη τεχνικών, οργανωτικών και για την πυροπροστασία και για την αντισυσμική προστασία την αντιπλημμυρική προστασία. Την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, την προστασία του περιβάλλοντο με ουσιαστικό έλεγχο τη εργοδοτική ευθύνη από το κράτο. Απαιτούμε να υπάρξει εκτίμηση τη επικινδυνότητας σε κάθε περιοχή, σε κάθε Δήμο και ανάλογο σχεδιασμό αντιμετώπιση όλων αυτών. Και των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, λαμβάνοντα υπόψη το σύνολο των κινδύνων και την αλληλεπίδρασή του, να υπάρξει επαρκέ μόνιμο, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό εκτό ανάγκη, επαρκή εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων, φυσικά εκπαίδευση απαραίτητη, ενημέρωση του πληθυσμού, αλλά και έρευνα σε αυτή την κατεύθυνση και όλα αυτά να είναι με κρατική χρηματοδότηση με ευθύνη του κράτου. Και σε αυτή την κατεύθυνση να είναι και οι οργάνωσε πολιτική προστασία. Για να μην θρυνήσουμε λοιπόν άλλα θύματα, θα πρέπει να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, να βγούμε αγωνιστικά και αποφασιστικά στο προσκήνιο. Ευχαριστώ.